Κύριος Κουβέλης έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, αφήνοντας να κριθούν όλα τα άλλα τα οποία είπε ο κύριος Βενιζέλος. Θέλω όμως να του αναγνωρίσω το δικαίωμα, όταν αναφέρεται στον πόλο, στους πόλους, καλά κάνει, αφού έτσι επιλέγει, να συναριθμείται με τη Νέα Δημοκρατία στον ίδιο πόλο, στο όνομα της κυβέρνησης. Και μάλιστα με μία πρόσφατη προγραμματική συμφωνία που έκανε, μία προγραμματική συμφωνία και βάθους και στρατηγικού χαρακτήρα. Αλλά έτσι δεν γίνεται η κεντροαριστερά. Κύριε Πρόεδρε, λιγότερο από ένα λεπτό, γιατί ήδη μιλήσατε... Δεν θέλω να κάνω δημόσια τον διάλογο αυτό με τον κύριο Κουβέλη. Θέλω να διατηρηθεί το κλίμα επικοινωνίας και η ποιότητας. Υπάρχουν πολλοί πόλοι. Ο κρίσιμος πόλος δεν είναι ούτε ένας της κυβέρνησης, ούτε άλλος της αντιπολίτευσης, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να είναι, υποτίθεται, ο πόλος της κεντροαριστεράς της ευθύνης. Υπάρχει ένας άλλος πόλος επί του οποίου οχούμενος εισήλθε στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος. Εμείς σταυρωθήκαμε πολύ, υπερβολικά πολύ, ως Πασόκ και Δημοκρατική Παράταξη. Έρχεται και η Ανάσταση, κύριε Κουβέλη.